Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Μιχαλιδάκη, καλημέρα κύριε Μερτζάνη, καλημέρα κύριε Λασκάτα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία σας σήμερα εδώ για να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Έχουμε δύο περιστατικά βασικά που είναι αφορμή της κουβέντας, τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τα όσα έγιναν χθες στην Αθήνα εδώ με τον Ρουβίκο. Να Νίκο, από πού ξεκινάμε? Από το πρώτο χρονικά ουσιαστικά. Μήπως να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά πριν αρχίσουμε λίγο να σχολιάζουμε, και γιατί έχει προκύψει μια τεράστια πολιτική αντιπαράθεση μέσα από αυτό το θέμα της επίθεσης στο Δήμαρχο, αλλά μας πείτε λίγο και πού βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας, γιατί υπάρχει το βίντεο, μαθαίνουμε για τις 4 συλλήψεις, σιγά σιγά ξεδιπλώνεται και το προφίλ αυτών των ανθρώπων, αλλά πείτε μας πού βρίσκεστε και αν θα ανοίξει αυτός ο κύκλος των συλλήψεων. Κύριε Μιχαλιδάκη, είδατε ότι πολύ σύντομα συνελήφθησαν μέσα στα πλαίσια του αυτοφόρου οι 4 άνθρωποι οι οποίοι επιτέθηκαν στο Δήμαρχο τον κύριο Μπουτάρη και προσήχθησαν στη δικαιοσύνη. Οι 3 θα προσαχθούν για την ακρίβεια για δεύτερη φορά σήμερα. Ο 4ος, ο οποίος είναι ανήλικος, θα προσαχθεί στο δικαστήριο ανηλίκων στις 4 Οκτωβρίου και παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν και να ταυτοποιηθούν και να βρεθούν και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην επίθεση στο Δήμαρχο. Μια άνανδρη, τραμπούκικη, φασιστική επίθεση που δεν είχε κανένα νόημα παρά μόνο κανένα και καμία σχέση με την εκδήλωση και τη συγκέντρωση που είχε σχέση με ιστορικά θέματα, με τη μνήμη για την γενοκτονία των Ποντίων. Η επίθεση δεν είχε καμία σχέση με τα ιστορικά θέματα, αποσκοπούσε στο να πλήξει το Δήμαρχο, ένα θεσμικό όργανο, και να πλήξει, αν θέλετε, και τις βασικές αρχές της ελεύθερης έκφρασης, δηλαδή τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Πρόβλεψη να υπάρχει ασφάλεια εκεί, παραβεί, δηλαδή να υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης που θα ήταν και ο Δήμαρχος παρόν? Κοιτάξτε, επειδή καταλαβαίνω το νόημα της ερώτησής σας, επειδή πάει να γυρίσει από κάποιους το θέμα και να υποθεί ότι η αστυνομία έπρεπε να είναι σε μεγάλο αριθμό εκεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε μια συγκέντρωση πάνω από 1.000 ατόμων δεν μπορεί η αστυνομία να βρίσκεται μέσα στο κέντρο της συγκέντρωσης. Ο Δήμαρχος πήγε αθόρμητα εκεί, όπως είχε κάθε δικαίωμα, μαζί με τους λιγοστούς φρουρούς του, και κανένας δεν περίμενε ότι απρόκλητα θα δεχόταν τέτοια επίθεση. Δεν υπήρχε άλλη αστυνομία, αστυνομική παρουσία εκτός από τους φρουρούς του Δημάρχου, κύριε Υπουργέ? Μέσα στην διαδήλωση όχι. Θέλω όμως, επειδή βλέπω επιμένετε σε αυτό το θέμα, στο θέμα της αποτελεσματικότητας της αστυνομίας, η οποία έδειξε την αποτελεσματικότητά της με τη γρήγορη σύλληψη αυτών των ατόμων, να επιμείνω σε μια άλλη διάσταση στο τι κλίμα καλλιεργήθηκε από μερικούς σε αυτή την εκδήλωση, την καθόλου αποδεκτή εκδήλωση τιμής στους στους πόντιους και στην ιστορία τους. Κάποιοι διείσδησαν μέσα σε αυτή την συγκέντρωση και προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν, όπως διείσδησαν και σε πολλές άλλες περιπτώσεις που έχουν σχέση με εθνικά θέματα. Αυτό είναι μια συστηματική τακτική που εφαρμόζεται από συγκεκριμένους ακροδεξιούς κύκλους και με την ανοχή κάποιων οι οποίοι καλοβλέπουν ή προσπαθούν να εισπράξουν από τέτοιες εκδηλώσεις ακραίες. Επομένως, να βάλουμε τα πράγματα παράκληση στη διάστασή τους, δηλαδή στο ότι ήταν μια ειρηνική εκδήλωση, ήταν μια εκδήλωση που αφορούσε εθνικό θέμα. Δεν περίμενε κανένας να υπάρξουν από τη μια στιγμή στην άλλη τέτοια έκτροπα και δεν άρμοζε μια τέτοια, δεν άρμοζαν τέτοιες ενέργειες με το θέμα που ήταν εθνικό. Ωραία, κύριε Τόσκα. Έχουμε κύριε δει και σε άλλες περιπτώσεις τέτοια ζητήματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Παρακαλώ. Και όπως ακριβώς είπατε και εσείς. Έχουν συλληφθεί 4 άνθρωποι
γρήγορες συλλήψεις. Ο ένας συνελήφθη γιατί έκανε μία ληστεία σε ένα κρεοπωλείο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν, από την πρώτη στιγμή μάλλον, μέχρι και τώρα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εκατοντάδες εικόνες από αυτά που έγιναν προχθές στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν συγκεκριμένες εικόνες με τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν την επίθεση, με τους ανθρώπους οι οποίοι τους καθοδήγησαν στην επίθεση, και αυτοί δεν είναι τέσσερις, είναι καμιά σαρανταριά. Οι εικόνες, τα πρόσωπά τους είναι στη διάθεσή σας. Θέλουμε να μας πείτε, και να συνεχίσω και την ερώτηση Μάριον, ποιες είναι οι κινήσεις σας από εδώ και πέρα. Δεν ήταν τέσσερις όλοι αυτοί που επιθέθηκαν στον κύριο Πουτάρη, ήταν περισσότεροι από 30. Και ήταν συγκεκριμένοι. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο είναι ταυτοποιημένοι με τα πλάνα που βλέπουμε. Τι κάνετε από εδώ και πέρα? Μάλλον θέλετε να φύγω από το γραφείο του Υπουργού και να γίνω διοικητής αστυνομικού τμήματος. Όχι, απλώς. Απλώς σας ρωτάμε οι ενέργειες ποιες είναι. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά θα σας απαντήσω, γιατί το θέμα είναι βαθύτατα πολιτικό. Εσείς θέλετε να το πάτε στην αποτρεπτικότητα της αστυνομίας. Θα σας απαντήσω όμως και γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνονται εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να βρεθούν, να αναγνωριστούν και να εντοπιστούν οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν στο χώρο αυτό και οι οποίοι ενήργησαν με τον τρόπο που ενήργησαν. Εγώ θα επιμείνω στο πολιτικό θέμα, στο βαθύτατα πολιτικό, αφού κάποιοι δεν θέλουν να δουν την αποτελεσματικότητα της ελληνικής αστυνομίας που μέσα στα πλαίσια του αυτοφόρου, δηλαδή των 24 ωρών, έκανε τις συλλήψεις που έκανε. Το παρακάμπτω. Το βαθύτατα πολιτικό θέμα είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν συγκεντρώσεις για εθνικά θέματα προκειμένου να τις εκτρέψουν και να οδηγήσουν τα πράγματα σε πλαίσια πέρα από αυτά της δημοκρατικής νομιμότητας. Και κάποιοι άλλοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ζητήματα, τις εκτροπές αυτές, με υποκριτικό τρόπο και να μιλήσουν για θεωρίες των δύο άκρων ή για ανομία και για διατάραξη της τάξης. Να. Ο κύριος Μπουτάρης το είπε καθαρά. Πρόκειται, όπως είπε χθες στο Δημαρχείο, ότι ήταν οργανωμένοι ακροδεξοί αυτοί. Οργανωμένοι ακροδεξοί οι φασίστες αυτοί που του επιτέθηκαν. Τους φωτογράφησε. Έτσι δεν είναι? Ο κύριος Μπουτάρης σωστά τα είπε. Εγώ συμφωνώ μαζί του και εξάλλου ξέρει τα θέματα της πόλης του καλύτερα από όλους μας. Και είπε ότι δεν πρέπει να ξαναδούμε καταστάσεις που δημιουργήθηκαν σαν τη σημερινή ημέρα το 1963, και αναφέρομαι στη δολοφονία Λαμπράκη από το παρακράτος εκείνης της εποχής. Κύριε Υπουργέ, επειδή είπατε... Η δημοκρατική κοινωνία μας, το δημοκρατικό μας κράτος θα πάρει όλα τα μέτρα και παίρνει όλα τα μέτρα για να μην έχουμε καταστάσεις τέτοιες. Λοιπόν, για τα επιχειρησιακά μιλήσαμε, εστιάσατε στα πολιτικά και θέλω να ρωτήσω, επειδή και ο Πρωθυπουργός χθες έκανε τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και είπε ουσιαστικά ποιοι ανοίγουν το δρόμο για τη βία και μίλησε για ένα συμπαγές, σκοτεινό και ακραίο τμήμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με έκφραση στα κορυφαία όργανά της. Εσείς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχετε αποδείξεις ή ενδείξεις ότι και αυτό το τελευταίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη σχετίζεται με ένα τμήμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με έκφραση στα κορυφαία όργανά της? Μην μπερδεύουμε τα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πρακτικές και τις αντιλήψεις της κυβέρνησης του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, τις πρακτικές και τις αντιλήψεις του κυρίου Λαζαρίδη και του κυρίου Μπαλτάκου και για το ποιοι είναι οι συγγενείς χώροι του κόμματός τους και τι ενέργειες κάναν για συνεργασία με τον συγγενή χώρο. Αναφέρεστε στην προηγούμενη ηγεσία τώρα, όχι στην... Επίσης, να θυμίσω δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν καταδικάστηκαν με τον τρόπο που πρέπει. Παρ' όλα αυτά εσείς βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία πίσω από αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ακραίο και δυσάρεστο, κύριε Υπουργέ. Δεν,
Δεν είπα αυτό το πράγμα, όμως θα πρέπει σε όλους τους πολιτικούς χώρους, τους πολιτικούς χώρους του Δημοκρατικού Τόξου, να υπάρχουν καθαρές καταδίκες αυτών των αντιλήψεων, καθαρές καταδίκες αυτών των πράξεων, αλλά και καθαρές καταδίκες αυτών που παρισφρίουν στις διαδηλώσεις, στις διαμαρτυρίες, στις εκδηλώσεις για τα εθνικά θέματα και οι οποίοι προσπαθούν να εκτρέψουν τα πράγματα και να τα εκμεταλλευτούν εποάζοντας το αυγό του φιδιού. Βλέπετε είδαμε τέτοιες περιπτώσεις πρόσφατα και στη Λέσβο και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιπτώσεις. Πολιτικό χώρο βλέπετε πίσω από τα συγκεκριμένα τελευταία περιστατικά, έτσι όπως τα μαζέψατε κι εσείς μάλιστα τώρα. Ο ακροδεξιός χώρος, η δράση του ακροδεξιού χώρου είναι εμφανής. Οι άνθρωποι αυτοί σε όλες τις περιπτώσεις είναι άνθρωποι του ακροδεξιού χώρου. Πλην όμως ο ακροδεξιός αυτός χώρος δεν περιορίζεται από συγκεκριμένα όρια. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαινοβγαίνουν σε αυτό το χώρο και υπάρχουν και αντιλήψεις που πρέπει άμεσα να καταδικάζονται, αλλιώς οδηγούν ανθρώπους σε αυτό το χώρο. Αυτός ο τόπος μας, η χώρα μας, έχει υποστεί τα πάνδυνα από προδοσίες μέχρι σφαγές ανθρώπων από αυτό το χώρο και δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. Και επαναλαμβάνω και το θέμα της επετείου της σημερινής μέρας, τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, το 1963, κύριε σαν Τόσκα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην ίδια περιοχή, στον ίδιο δρόμο. Πριν κάνω την ερώτησή σου, κύριε Τόσκα, να σας πω ότι δεν εποάζεται το αυγό του φιδιού. Υπάρχουν πολλές οχές και πολλές κόμπρες, όπως διάβασα, στα πόδια μας. Δεν εποάζεται, έχει υποαστεί. Έχει γεννήσει, έχει τελειώσει το παραμύθι. Συγγνώμη, Μάριον. Τότε θα πρέπει εμείς, συμφωνώ μαζί σας, αλλά θα πρέπει να καταδεικνύουμε αυτά τα εποασμένα φίδια και θα πρέπει να καταδικάζουμε και αυτούς οι οποίοι δημιουργούν τις προϋποθέσεις του εποασμού. Απλώς ως πολιτικός συντάκτης να παρατηρήσω, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε αποφύγει εσείς να αναφερθείτε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ένα μέρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πολύ κοντά σε ακροδεξίες αντιλήψεις και δεν το κρύβει. Και πιστεύω ότι στο όνομα του πυρήνα αυτής της παράταξης θα πρέπει να καταδικάζονται και αυτές οι αντιλήψεις και ορισμένες πράξεις που υποστηρίζονται από ανθρώπους της καθόλου σεβαστής συντηρητικής πλευράς. Yeah. Η συντηρητική πλευρά έχει και αυτή μια ιστορία δημοκρατική και γι' αυτό προς το συμφέρον του τόπου θα πρέπει να καταδικάζει αυτούς οι οποίοι γλυκοκοιτάζουν ακροδεξιά. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα για το οποίο σήμερα έχουμε την παρουσία σας εδώ και έχει να κάνει και με την εισβολή του Ρουβίκονα στο Συμβούλιο της Επικρατείας εχθές. Περίπου 70. Υπολογίζεται γύρω στα 70 άτομα μπήκαν απογευματινή ώρα, την ώρα που συνεδρίαζε πάνω. Υπήρχε διάσκεψη ανωτάτων δικαστικών και μάλιστα για το θέμα το ασφαλιστικό που καίει κιόλας για τις συντάξεις του νόμου Καντρούγκαλου. Μπήκαν μέσα ανενόχλητοι ουσιαστικά, κατέστρεψαν, πέταξαν αγωγές. Δύο κούρμαν νοματέοι. Ακριβώς. Ειδοποιήθηκε και η αστυνομία, αλλά από ό,τι καταγράφει το ρεπορτάζ, δεν είχαμε κάποια σύλληψη. Έφυγαν. Προχώρησαν το δρόμο τους, έκαναν αυτά που ήθελαν και έφυγαν. Τώρα, κύριε Τόσκα, εδώ υπάρχει θέμα. Η δράση του Ρουβίκονα μας προβληματίζει. Φυσικά καταδικαστές αυτές οι πράξεις. Αν θέλετε, μας κάνει κακό πολιτικά η δράση του Ρουβίκονα και εγώ τους χαρακτηρίζω αυτούς τους ανθρώπους άσχετα με το τι προθέσεις έχουν, ότι πολιτικά κινούνται σαν τα μωρά με τα τέσσερα, που κινούνται με τα τέσσερα, δηλαδή σε μια πρωτόγονη πολιτική σκέψη και με πράξεις όπως έχω χαρακτηρίσει γραφικές σε πάρα πολλές περιπτώσεις, με τις οποίες προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα και την πολιτική κατεύθυνση αυτής της κυβέρνησης και αυτού του τόπου. Μόνο γραφικές, είναι και βίες, δεν είναι και βίες, κύριε Υπουργέ. Κακό κάνουν και στις αντιλήψεις του κόσμου και στη συντηρητικοποίηση του κόσμου. Μόνο γραφικές είναι οι πράξεις. Να σας πω και κάτι άλλο.
Όχι, είπα, είναι καταδικαστές, είναι γραφικές και δεν ξέρω τι άλλο επίθετο θα βάζατε εσείς. Να θυμίσω όμως ότι έχουν γίνει γύρω στις 67 συλλήψεις και 106 προσαγωγές και γύρω στις 100 περιπτώσεις με μέλη του Ρουβίκονα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Επομένως δεν είναι ατιμόρυτος ο Ρουβίκονας. Εμείς θα θέλαμε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε από αστυνομικής πλευράς και το ίδιο θα θέλαμε να κάνει και η δικαιοσύνη. Σας προβληματίζει το γεγονός, κύριε Τόσκα, ότι παρά τις τόσες συλλήψεις, παρά 70 συλλήψεις μας είπατε, εν τούτης ο Ρουβίκονας βρίσκει πολλούς ανθρώπους, έχει διείσδυση σε πολλές αναρχικές ομάδες και έχει συνεχώς κόσμο ώστε να κάνει αυτές τις καταδρομικές επιχειρήσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας. Γι' αυτό μίλησα πριν για μια πρωτόγονη πολιτική σκέψη που πολλές φορές ελείψει μαζικού κινήματος και πιο όρημης πολιτικής σκέψης σε μεγάλα τμήματα των νεαρών παιδιών βρίσκουν καταφύγιο σε αυτή την πρωτόγονη πολιτική σκέψη η οποία κακό κάνει στην πορεία της χώρας και συντηρητικοποιεί κόσμο. Όμως κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, γιατί τώρα αν μπορούμε λίγο να κάνουμε τον αντίλογο... Να αναφερθώ βέβαια και στο... Έχει παρακαλώ κύριε Μιχαλή. Δεν θέλω να σας διακόψω, απλά υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω της σύνδεσης αυτής, οπότε ξεκινάω να μιλάω και εσείς παράλληλα. Λυπάμαι γι' αυτό. Εγώ απλώς ήθελα να σας βάλω τον αντίλογο που λέει η αξιωματική αντιπολίτευση και ρωτάει εάν υπάρχει καλή και κακή βία για την κυβέρνηση, αν υπάρχει ένας διαχωρισμός, αν η βία από κάποια, σε κάποιες εκφάνσεις της δικαιολογείται και σε κάποιες άλλες όχι. Από τον αγανακτισμένο προφανώς. Από τον... Από τους ακροδεξιούς από την άλλη. Ναι. Εμείς είμαστε υπέρ της στήρησης του νόμου σε όλες τις κατευθύνσεις. Είμαστε υπέρ του σεβασμού των πολιτών και των θεσμών σε όλες τις κατευθύνσεις. Παρόλα αυτά δεν θα υιοθετήσω την τακτική, το είπα και πριν, της θεωρίας των δύο άκρων, γιατί πίσω από αυτή τη θεωρία των δύο άκρων κρύβεται το πολιτικό παιχνίδι καταδίκης της αριστεράς, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης μόλις το 17 δήλωσε ότι μόνο από εκεί προέρχεται η τρομοκρατία. Τα συγκεκριμένα περιστατικά τα τελευταία δείχνουν πολλές άλλες κατευθύνσεις και μάλιστα σε όλη την Ευρώπη η ακροδεξιά κατεύθυνση της τρομοκρατίας έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά επικίνδυνη και θέλει προσοχή. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο για το οργανωμένο έγκλημα, γιατί επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα ζητήματα σαν και αυτά που συζητήσαμε. Θα ήθελα να πω όμως ότι το τελευταίο τριήμερο έγιναν τεράστιες επιτυχίες από την ελληνική αστυνομία στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και στην εξάρθρωση πολλών συμμοριών. Είδατε τι έγινε με τα αντικαρκυνικά φάρμακα, είδατε τι έγινε με την εξάρθρωση συμμοριών ναρκωτικών την Κυριακή, 16 κιλά κοκαίνη με στην Αθήνα, στα Χανιά, στη Δυτική Αττική. Γίνεται από χθες επιχείρηση, 22 άτομα Γεωργιανοί συνελήφθησαν χθες στα βόρεια προάστια με πάνω από 100 ληστείες. Τα καπνικά προϊόντα στο Κοροπή που βρέθηκαν μαζί με αρχαία, τεράστιο εργοστάσιο, το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί. Θα ήθελα να μην παραβλέψουμε αυτές τις τεράστιες επιτυχίες στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος η οποία και αυτή η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία που μιλάει για αφοπλισμό της αστυνομίας. Μια που έχετε το λέτε. Δίκιο, απλώς, ναι. Επειδή θέλω λίγο να επιστρέψουμε πίσω να κάνουμε πισωγύρισμα, γιατί είναι μια ερώτηση η οποία μπαίνει παντού και πρέπει να μπει και από τη δημόσια τηλεόραση, κύριε Υπουργέ. Σας καταλογίζουν πολλές φορές, επειδή μιλούσαμε για τον Ρουβίκονα, ότι το πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τον χαϊδέψατε τον Ρουβίκονα και τα μέλη του. Δεν θα σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την έκφραση ότι τον χαϊδέψατε. Θα ρωτήσω όμως ευθέως αν υποτιμήσατε την δράση του. Υποκινήσε η σημερινή κυβέρνηση τη δράση του Ρουβίκονα, συγγνώμη. Υποτιμήσατε. Όχι. Είναι αστείο. Υποτιμήσατε, θα μπορούσε να έχει. Όχι, υποκινήσατε. Α, υποτιμήσαμε, συγγνώμη. Υποτιμήσατε. Συγγνώμη.
Δεν έχω καλή ιδέα. Είναι η απόσταση. Κοιτάξτε, αυτές οι ομάδες προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Αυτός είναι ο κύριος τρόπος δράσης, με πιο ήπια ή όχι ήπια μέσα και τρόπους. Από εκεί και πέρα, η πρώτη μας προσπάθεια ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μη έντασης, ενός ηπιότερου περιβάλλοντος μέσα στην Αθήνα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα για όλα αυτά τα μέτρα ανάπτυξης, τα οποία και χθες συζητήσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και γράφονται σήμερα στις εφημερίδες, εάν υπήρχε ένα κλίμα με πολύ μεγάλη ένταση, σαν και αυτό που υπήρχε πριν το 2014 στην Αθήνα, με τα δακρυγόνα, με την τεράστια καταστολή, νομίζω δεν θα μιλούσε κανένας για μια χώρα που είναι πόλος σταθερότητας και ασφάλειας, και οι ξένες χώρες δεν θα συνιστούσαν στους πολίτες τους να επισκεφτούν σαν τουρίστες την Αθήνα και την υπόλοιπη Κύριε Ελλάδα. Υπουργέ, θα ήταν τελείως διαφορετικά μας τα πράγματα. Μας πιέζει τώρα λίγο η αλλαγή χρόνος, του περιβάλλοντος, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μας καταλογιστεί στα θετικά. Μας πιέζει λίγο ο χρόνος και πρέπει να κλείσει η εκπομπή συνολικά. Απλά μια τελευταία ερώτηση, ίσως πάνω σε αυτό που λέτε. Επειδή υπάρχει η δέσμευση να επιστρέψουν αστυνομικοί από τη φύλαξη υψηλών προσώπων, που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, στην προστασία του πολίτη και σε περιπολίες, σε γειτονιές, σε όλο αυτό που καταγράφεται, που δεν θα συζητήσουμε τώρα με αριθμούς αν είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο, αλλά θα πούμε ότι υπάρχει και υφίσταται και ο πολίτης αισθάνεται ανασφάλεια. Πείτε μας, έχουν επιστρέψει? Είναι μεγαλύτερες οι δυνάμεις που δουλεύουν γι' αυτό καθημερινά? Υποσχέθηκα 800 αστυνομικοί να φύγουν από την ασφάλεια προσώπων και χώρων, και αυτό έχει επιτευχθεί ήδη. Εκτός από έναν αριθμό 20-30 οι οποίοι είναι ασθενείς και θα επιστρέψουν και αυτοί, έχει επιτευχθεί σχεδόν στο σύνολό του. Έχει υλοποιηθεί η αύξηση της αστυνόμευσης στο κέντρο της Αθήνας, και αυτό νομίζω είναι ορατό, και έχουν ενισχυθεί, έχουν πάει στα αστυνομικά τμήματα και όχι σε γραφεία, όχι σε άλλες θέσεις, αυτοί που φύγαν από την φύλαξη υψηλών προσώπων. Μάλιστα. Αυτό που εξαγγέλουμε υλοποιείται. Δυστυχώς δεν έχουμε. Δεν είχε γίνει χρόνο. Ποτέ μείωση από τη φύλαξη ψηλών προσώπων. Πρέπει να ολοκληρώσουμε για να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσουμε. Να πούμε όμως, και τώρα να μας επιτρέψετε, επειδή είναι η πρώτη φορά που έχουμε τη χαρά να σας βλέπουμε σε αυτούς 8 μήνες της εκπομπής απευθείας, είναι η πρώτη φορά που σας συναντάμε. Θα θέλαμε να σας δεσμεύσουμε, αν γίνεται, να επαναλάβουμε πολύ σύντομα αυτή την κουβέντα. Να μας πείτε το σχέδιο για τις νέες ταυτότητες. Ο κόσμος μας ρωτά. Και να έρθετε να μας πείτε πώς ακριβώς θα είναι οι νέες ταυτότητες και πότε θα μπει αυτό θα μπουν στη ζωή μας. Μάλιστα. Αν γίνεται και μέσα στη βδομάδα, αν ακριβώς την επόμενη. Διάθεσή σας. Βάλτε στο πρόγραμμα, Υπουργέ. Καλημέρα μας. Διάθεσή σας.